Μείναμεθα, αγαπητοί μου, να διακρίνομαι ακόμη τις αιρέσεις, όχι μόνο περιοριζόμενοι στον τομέα της πίστεως, δηλαδή στον δογματικό τομέα, αλλά και εφ' ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Έτσι, αν θα θέλαμε να δούμε γενικά την αίρεση, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι την διακρίνουμε σε τρεις μορφές. Η πρώτη μορφή είναι η δογματική. Όταν δηλαδή η απόκληση, η αίρεση, αναφέρεται εις το δόγμα, εις την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία είναι υπερνούν. Και αναφέρεται σε ό,τι βεβαίως ο Θεός αποκαλύπτει, πρωτίστως και κυρίως όμως, κυριότατα θα έλεγα, εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος και εις το δόγμα των Χριστολογικών. Δηλαδή, εις ό,τι αναφέρεται εις τον Χριστόν. Αλλά και γενικά σε κάθε δόγμα που η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, μας αποκαλύπτει. Είναι ο τομέας της ηθικής. Εις αυτόν τον τομέα ανήκουν αποκλήσεις ως προς τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Λόγος του Θεού «Ου κλέψεις» και λέγει ο άνθρωπος στον εαυτόν του και το λέγει και έξω, «Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις». Αυτό είναι αίρεση. Όταν λέγει ο Λόγος του Θεού «Ου πορνεύσεις» και λέγουν οι άνθρωποι ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει γενετήσια εκτός και εντός του γάμου. Αυτό είναι αίρεση. Εκείνοι οι οποίοι διαδίδουν δηλαδή γενετησίου σχέσεις πρώτου γάμου είναι αιρετικοί ως προς τον ηθικό τομέα του Ευαγγελίου. Και τρίτον είναι ο κοινωνικός τομέας. Εις αυτόν τον κοινωνικό τομέα ανήκουν οι κοινωνικές αντιλήψεις των διαφόρων κοινωνιολογικών συστημάτων περί κατανομής και απολαύσεως των υλικών αγαθών. Όταν επί παραδείγματι ισχυρίζονται οι άνθρωποι και λέγουν ότι ο παράδεισος είναι εδώ στη γη, δεν υπάρχει άλλος παράδεισος, ή επιτέλους δεν υπάρχει άλλος παράδεισος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά εδώ είναι ο παράδεισος με την υλική του μορφή. Τι θα φας, τι θα πεις, τι θα απολαύσεις. Μην ξεχνάμε δε, πολλά τι σας το έχω τονίσει αυτό, αναλύοντες το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, που είναι κυρίως το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού. Πολλά της μας εδόθη η ευκαιρία να δούμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πόσεις και βρώσεις, και ότι όλα τα κοινωνικά συστήματα κατά κανόνα ως επίγεια συστήματα δεν αποβλέπουν παρά πώς να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, και συνεπώς είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, θέλουν να μεταφέρουν τον παράδεισο επί της γης. Και δεν εννοώ βεβαίως εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού «Δικαιοσύνη μάθεται οι ενδικούντες επί της γης». Άπαγε, δεν εννοώ. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη πάνω στη γη και να μην υπάρχει εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους «Ως μεν πεινά, ως δε μεθύει». Ο ένας από εδώ πεινάει και άλλος μεθάει από εκεί. Και εκείνος που μεθάει είναι γιατί έχει επάρκεια τροφίμων, γι' αυτό και μεθά. Ενώ ο τούτος από εδώ πεινά και δεν έχει την επάρκεια, όχι να μεθύσει, αλλά δεν έχει καν να χορτάσει το στομάχι του. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω, αγαπητοί μου, να υπάρχει αυτή η ανισότητα, όχι να φυλάξει ο Θεός, αλλά αυτό απορρέει όμως από την αντίληψη που θα είχαν οι άνθρωποι ότι μεταξύ των είναι αδελφοί και είναι εικόνες του Θεού. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι τέτοια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν, δημιουργούν κοινωνικά συστήματα, τα επιβάλλουν δια της βίας τα κοινωνικά αυτά συστήματα, και κατά κανόνα τα κοινωνικά συστήματα δεν αποβλέπουν παρά μόνο στο να μεταφέρουν τον παράδεισον επί της γης, και μάλιστα στην υλιστική του, και όσο μπορούν περισσότερο και περισσότερο μάλιστα στην πλέον υλιστική του μορφή. Ομοίως στον τομέα των κοινωνικών, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι μία αίρεση, γιατί δεν είναι φυσικό παράδεισος υλικός, είναι και οι φιλετικές διακρίσεις. Όταν επί παραδείγματι λέγω ότι ο λευκός είναι ανώτερος του μαύρου, αυτό δεν είναι παρά
μία αίρεση. Διότι όταν λέει δύο λόγους του Θεού, δεν υπάρχει Έλλην και βάβαρος και σκύθης και μορφωμένος και αμόρφωτος και πολιτισμένος και απολύτιστος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και όλοι εξ ενός αίματος επλάστημεν, εξ ενός αίματος ο Θεός έπλασε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πανέθνος ανθρώπων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν σημαίνουν παρά ότι εκείνος που λέγει ότι υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτός είναι αιρετικός ως προς το Ευαγγέλιο στον τομέα των κοινωνικών.